κοιμήθηκε. Όταν ξυπνήσει και φάει, να την πάμε μια βόλτα, έτσι. Τι σκέφτεσαι? Ότι συνέβη κάτι πολύ ευχάριστο στη ζωή μας, που όμως προέκυψε από ένα πολύ τραγικό γεγονός. Και δεν μπορώ να χαρώ αυτή τη στιγμή όπως θα έπρεπε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τη Μάρθα. Κι εγώ το ίδιο νιώθω. Η αγάπη ήρθε στα χέρια μας οριστικά με το θάνατο της μητέρας της. Θα πρέπει να το μάθει από νωρίς. Έχουμε χρόνια μπροστά μας, αγάπη μου. Θα συμβουλευτούμε και παιδί ψυχολόγο. Έχουμε να στήσουμε και από την αρχή το δωμάτιό της. Για σένα βιάστηκα να το διαλύσω. Για να μην το βλέπεις και στενοχωριέσαι. Έλα εδώ. Σε αγαπάω πολύ. Εγώ πιο πολύ. Φεύγεις με δυο φιλιά, πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος, η αγάπη έρχεται στο τέλος για ανεξήγητα. Εκεί που κρύφτηκες σε καρφώνει το βέλος, η αγάπη έρχεται στο τέλος. Το πήραμε το μωρό πάλι πίσω στο σπίτι. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να χαρούμε με το θάνατο της Μάρθας. Να χαρείτε με την τύχη που σας έτυχε. Έλα ρε Ματθαίο, πέθανε μια γυναίκα. Όχι με δική τους ευθύνη. Άλλο θέμα. Η γιαγιά. Η γιαγιά είναι μια χαρά. Πήγα εγώ και την είδα. Ωραία. Λοιπόν, σας κάλεσα εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για τον Νικηφόρο Απέρι. Είμαι σίγουρος ότι ψάχνει για τις χρυσές λίρες στο τμήμα Δημοσθένους. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια αν βρήκε κάτι και το άρπαξε. Γιατί δεν ρωτάμε τον τύπο με την πουλτόζα. Να ψάξουμε να τον βρούμε. Δεν θα υπάρχουν πολλοί. Και λείπει και ο Χρήστος που είναι μανούλα σε αυτά. Ο Χρήστος έρχεται απόψε. Με παίρνει τηλέφωνο. Α, ωραία. Ας το αναθέσουμε στο Χρήστο τότε. Γραπώνεται πάνω μου. Σαν από ένστικτο να ήξερε για τη μαμά του. Ο Σύφης είναι. Απάντησε το. Όχι, δεν θέλω. Απάντησε το και βάρ' το ανοιχτή ακρόαση να δούμε τι διάολο θέλει. Καλά τον είχα ξεχάσει. Έλα Σύφη, τι θες? Σου έχω υποσχεθεί ποτέ κάτι και δεν το έχω τηρήσει. Ναι, αυτό το έγραφες και στο μήνυμα και δεν κατάλαβα τι εννοείς. Σου είχα υποσχεθεί ότι θα ψάξω το θέμα της απαγωγής σου. Πήγα ένα ταξίδι και είχα ένα αποτέλεσμα. Μα και πιστεύω ότι φτάνω στο στόχο μου. Βρέαντε και στο διάολο που ψάχνεις κάθε τρεις και λίγο αχωρμές να έχεις επαφές. Γι' αυτό ήθελες να το σηκώσω, για να πιστείτε. Αυτός πάει γυρεύοντας. Ναι. Ναι.
Ο Ματέος ήξερε για τις χρυσές λίρες. Και έχω την αίσθηση ότι κατά βάθος το χτήμα το πήρε για αυτό το λόγο. Δηλαδή τα λεφτά είναι περισσότερα από αυτά που έδωσες. Πας καλά, αγάπη μου. Μιλάμε για αμύθιτο ποσό. Βέβαια δεν ρώτησα κιόλας, αλλά αύριο θα μάθω. Παρουσιάζεις τον αδερφό σου σαν παραδόπιστο. Όχι δα. Εντάξει, του αρέσει η δύναμη και η εξουσία. Για τον Ματέο η κορυφή είναι πολύ πάνω. Ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος. Δεν μου αρέσει αυτή η πλευρά του χαρακτήρα του. Όλη του ύπαρξη για την εξουσία και τη δύναμη. Λίγα για τον αδερφό μου, ε. Η Ανδρούλα κάνει μπάνιο την κούκλα μας και σε λίγο θα φύγει να πάει στη γιαγιά. Δεν πάμε καλά. Ήρθε mail από το ΣΥΦΙ. Θέλω να συναντηθούμε τις επόμενες μέρες είτε στην Κύπρο είτε στην Κρήτη μόνοι μας, χωρίς να το ξέρει κανείς. Πρέπει να σου μιλήσω. Δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί δεν γουστάρω να ακούω τις βρισχές σου. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό.